Άγνωστοι Άγιοι της Εκκλησίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως, Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως. Παιδιά, χαίρετε. Καλώς ήρθατε. Έχουμε μία συνάντηση σήμερα ακόμα για να συνεχίσουμε την σειρά των συνάξεών μας που έχουν το γενικό τίτλο «Άγνωστοι Άγιοι της Εκκλησίας». Και θα ήθελα πρώτα να σας πω ότι σε αυτήν τη συνάντηση που θα κάνουμε, εκτός της αναφοράς μας σε Αγίους που ούτε καν τους ξέρουμε, δεν τους ξέρουν οι πολλοί, εννοώ, έτσι, υπάρχουν, αν ανοίξετε το ημερολόγιο, το εορτολόγιο, καθημερινά θα δείτε πάρα πολλούς Αγίους, τους οποίους δεν τους ξέρουμε το βίο τους. Πολλές φορές δεν θυμόμαστε ούτε το όνομά τους. Πέραν όμως αυτών, και στα ημερολόγια μην νομίζετε ότι γράφονται οι Άγιοι όλοι, είναι καθημερινά χιλιάδες. Δεν φτάνουν τα χαρτιά της γης που λέμε για να σημειωθούν επάνω όλοι αυτοί οι μύριοι σε αριθμό Άγιοι. Αλλά εκτός αυτών που δεν ξέρουμε καν το βίο τους, τη βιογραφία τους, υπάρχουν και άλλοι που θα αναφέρουμε και τέτοιους, τους οποίους ξέρουμε σαν όνομα, το έχουμε ακούσει, αλλά δεν ξέρουμε τη μεγάλη ιδιαίτερη προσφορά τους στην πίστη, στην Εκκλησία. Έτσι. Θα σας πω και μία άλλη ιδέα. Γενικά έχουμε συνηθίσει να τιμούμε Αγίους που συνδέονται με τις ασθένειες, έτσι, ή με τις θεραπείες των ασθενειών καλύτερα. Είναι πάρα πολύ γνωστοί μερικοί τέτοιοι Άγιοι, πολύ γνωστοί, καλά κάνουμε και τους τιμούμε αυτούς τους Αγίους, αλλά δεν κάνουμε καλά που δεν τιμάμε κάποιους άλλους Αγίους οι οποίοι έδειξαν έναν ιδιαίτερο ζήλο για πράγματα που εμείς δεν υπολογίζουμε πολύ, όπως είναι η θεολογία. Η θεολογία, την θεολογία την έχουμε αφήσει να ασχολούνται κάποιοι άνθρωποι μόνο στο πανεπιστήμιο, κάποιοι καθηγητές, κάποιοι που είναι εντελώς εξειδικευμένοι. Η θεολογία όμως δεν είναι αυτό. Τι είναι η θεολογία? Είναι λόγος περί του Θεού. Άρα η θεολογία πρέπει να αφορά σε όλους μας. Όλοι πρέπει να είμαστε θεολόγοι. Δεν είναι θέμα το χαρτί που λαμβάνεις ή αυτό σε κάνει θεολόγο. Έτσι, γιατί πολλές φορές μπορεί να έχεις και ένα πτυχίο και μάλιστα πανεπιστημίου θεολογίας και να μην είσαι θεολόγος στην ουσία. Ή μπορεί να είσαι θεολόγος και να θέλεις να μοιάζεις μοντέρνος και να αλλοιώνεις και πράγματα αλήθειες της πίστης. Γίνεσαι αιρετικός τότε. Τότε βαδίζεις σε έναν δρόμο πολύ οριστηρό. Δεν πρέπει ο χάριν μοντερνισμού ή χάριν να είμαι πιο κοντά στους νέους να αλλάζω το νόημα. Μπορώ να δώσω το ίδιο νόημα με άλλους τρόπους. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, ειδικά μέσα από το διαδίκτυο και ειδικά μέσα από τα ηλεκτρονικά μέσα, να περνάς μηνύματα τα οποία η Εκκλησία πρέπει συσσαγωγικά να τα εκμεταλλεύεται αυτά και να περνάει το μήνυμά της εκεί που είναι οι νέοι άνθρωποι σήμερα. Δηλαδή πλέον δεν στεκόμαστε μόνο στον άβονα της Εκκλησίας. Γιατί δεν στεκόμαστε, λέτε, εκεί? Πέστε γιατί. Γιατί ποιος πάει η Εκκλησία από τα νέα παιδιά? Οι περισσότεροι δεν πάνε. Αυτούς όμως τους περισσότερους δεν τους αφήνουμε έτσι έρμεα κάπου να τους πιάσει να ξεκινήσουν να κάνουν εσωτερισμό, να κάνουν γιόγκα, να κάνουν όλα τα άλλα προκειμένου να νιώσουν καλύτερα, γιατί όλα αυτά δεν σε βοηθούν στην ουσία. Είναι κάτι σαν να το βάλεις κάτω από το χαλί, ένα πρόβλημα το βάλεις κάτω από το χαλί να κοιμάται, αλλά κοιμάται, δεν λύθηκε το πρόβλημα. Ενώ μέσα στην Εκκλησία τι κάνουμε? Κάνουμε ανθρώπους πνευματικούς οι οποίοι είναι θωρακισμένοι και μπορούν να στέκονται και στην κοινωνία και στην οικογένειά τους και στην εργασία τους πολύ καλά.
Καταλάβατε τι κάνουμε. Και εν τέλει κάνουμε αγίους. Ανθρώπους οι οποίοι δεν πεθαίνουν όταν πεθαίνουν. Και εν τέλει η Εκκλησία δεν λέει για μία μελλοντολογία. Αν θα κάνεις αυτά όταν πεθάνεις θα αποκτήσεις αυτό. Και λέει και οροϊδεύουν οι άνθρωποι. Και λένε αυτοί ξέρεις τι λένε. Λέει να κάνω τώρα πράγματα για όταν πεθάνω. Τώρα λέει με ενδιαφέρει. Λοιπόν τώρα, για το τώρα μιλάει η Εκκλησία πάντα. Πρώτα. Για το τώρα μιλάει. Για το πώς θα είσαι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος στη ζωή σου στο τώρα. Και πώς αυτή η ευτυχία θα έρθει και μετά το θάνατό σου. Αυτό είναι αλήθεια ότι μιλάει και για το μέλλον. Αλλά είναι πραγματική Εκκλησία. Είναι μέσα στην κοινωνία. Μέσα στα προβλήματα των ανθρώπων. Διαφορετικά, τι έργο είναι αυτό. Να μιλάω για το τι θα γίνει μόνο μετά. Μα αν δεχτήσω από αυτή την, ζωή, δεν έχω να περιμένω τίποτα στην άλλη. Αν από αυτή τη ζωή δεν έχω παρουσία Θεού στη ζωή μου, δεν υπάρχει παρουσία του Θεού στη ζωή μου απολαυστικά στην επόμενη ζωή. Αν εγώ όταν κοινωνάω δεν νιώθω πράγματα, αν όταν προσεύχομαι δεν νιώθω την καρδιά μου να ζεσταίνεται, δεν έχω να περιμένω τίποτα μετά το θάνατό μου. Εδώ γίνονται τα πράγματα. Εδώ και τώρα που λένε. Καταλάβατε. Γι' αυτό είναι σημαντικό να είσαι σωστά μέσα στην Εκκλησία. Τώρα αυτό, συγγνώμη, η μία σκέψη λίγο με πάει στην άλλη. Παιδιά, είναι πολύ σημαντικό. Θα μπω στο θέμα μου αμέσως. Είναι πολύ σημαντικό να πάρουμε σωστά την πίστη. Είναι να πάρουμε σωστά την πίστη. Είναι άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι είναι χριστιανοί και δεν έχουν πάρει νορμάλ την πίστη. Δεν μπορείς, ας πούμε, να σκοτώνεις με τα λόγια σου έναν άνθρωπο και να έχεις τόση μεγάλη άνεση να κοινωνήσεις την Κυριακή χωρίς να σε ελέγχει καθόλου αυτό. Δεν είναι λογικό αυτό. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Εδώ πέρα λέει, αν σκεφτείς ότι κάποιος έχει εναντίον σου κάτι, λέει ο Χριστός, όχι να έχεις κάνει εσύ, αλλά το λογισμό μήπως κάποιος αισθάνεται κάτι αρνητικό για μένα, να λύσεις και αυτό και μετά να πάει να κοινωνήσεις. Δεν είναι πολύ λεπτές ισορροπίες. Θα μου πεις με τον τρόπο αυτό που δεν θα κοινωνήσω ποτέ. Όχι, δεν σημαίνει αυτό. Αλλά θα μπει σε μια διαδικασία να φτιάξεις την σχέση με τον άλλον. Θα προσπαθήσεις να έρθει η αγάπη. Να έρθει η αγάπη και μετά να έρθει ο Χριστός. Δεν του μίλησα μία, δύο, τρεις φορές, δεν μου μίλησε. Άλλο αυτό. Θα πας να κοινωνήσεις μετά. Του μίλησα μία, δύο, τρεις, δεν θέλει να με βλέπει. Εγώ θέλω να μιλάω. Του είπα καλημέρα, τον χαιρέτησα, δεν θέλει επικοινωνία. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ εγώ να στερηθώ την παρουσία του Θεού στη ζωή μου. Καταλάβατε τι είπα τώρα. Απλά πράγματα, σημαντικά πράγματα είναι αυτά και πολλές φορές τα αφήνουμε στην άκρη ή κάνουμε ένα δικό μας Ευαγγέλιο. Μ' αρέσει η Εκκλησία, δεν μ' αρέσουν οι ιερείς. Μ' αρέσει να ανάψω ένα κερί, σαν να ξοκλήσει, δεν θέλω να πηγαίνω σε Εκκλησία όταν έχει λειτουργία. Δηλαδή κάποιες επιλογές και κάποια διαφορετικά Ευαγγέλια. Αυτό όμως που διάλεξες και που έφτιαξες δεν είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού, είναι ένα δικό σου Ευαγγέλιο. Και αυτό μόνο του δεν σώζει. Έτσι. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να μιλήσουμε. Λέω λοιπόν ότι έρχομαι στο θέμα μου. Θέλω να πούμε για κάποιους Αγίους οι οποίοι δεν είναι μόνο προστάτες για να κάνουν κάποιες που έχουν, ας πούμε, έχει σχέση με μια θεραπεία για τα μάτια μας, για το χέρι μας, γενικά για τον καρκίνο, για τόσες ασθένειες. Να αγαπάμε και να ευλαβούμαστε μόνο αυτούς τους Αγίους, αλλά πρέπει όλους τους Αγίους και μάλιστα και τους Αγίους που σας είπα πριν, οι οποίοι μας παρέδωσαν και γραπτά κείμενα. Υπάρχουν πάρα πολλοί Άγιοι οι οποίοι έζησαν πράγματα σημαντικά στη ζωή τους και μπορεί να τα είπαν προφορικά σε κάποιους ανθρώπους. Δεν έχουμε τη διδασκαλία τους. Υπάρχουν όμως και άλλοι οι οποίοι αυτά που έζησα τα κατέγραψαν. Και εμείς τα έχουμε τώρα, τι τα έχουμε αυτά? Κληρονομιά. Και τι άλλο? Φυλαχτό τα έχουμε. Φυλαχτό τα έχουμε αυτά. Είναι ιερά παρακαταθήκη αυτή. Είναι σημαντικό το ότι το είπε, λέει, δεν το είπα εγώ.
Το είπε ο Όσιος Παΐσιος. Και κοιτάξτε τώρα τι αξία παίρνει αυτό. Γιατί το είπε ο Άγιος. Μένει ο λόγος του Αγίου. Μένει. Είναι σημαντικό. Το είπε ο Μέγας Βασίλειος. Το είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος. Γι' αυτόν θα σας μιλήσω σήμερα. Τον έχετε ακούσει καταρχήν ποτέ αυτόν? Όχι. Αυτή η ομοφωνία δεν ήταν πολύ καλή. Δεν πρέπει να συμφωνούμε σε όλα. Λοιπόν, όμως να είμαστε και ειλικρινείς. Αυτό έχει αξία. Ο Όσιος Σημεών, ο νέος θεολόγος. Θα σας πω μετά εν τέλει γιατί τον είπαν ο νέος θεολόγος. Η προσφορά του Αγίου αυτού στα θεολογικά γράμματα είναι τεράστια. Έγραψε πολλά και σημαντικά έργα που αφορούν στην πίστη μας, όπως και αρκετά που αφορούν πιο ειδικά στους μοναχούς ή και άλλα που έχουν να κάνουν με την πνευματική πορεία και την ζωή των χριστιανών. Θα θέλαμε λοιπόν να μελετήσουμε το έργο, τους λόγους αυτούς του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου και να δείτε μέσα από τη διδασκαλία του πόσα πράγματα έχουμε να πάρουμε, πόσο σημαντικά στοιχεία θα λάβουμε για την πνευματική μας πορεία και γενικότερα τη ζωή μας, για τη ζωή μας ως χριστιανοί. Για να δούμε την αξία κάποιων λόγων που γράφτηκαν τον 4ο αιώνα, τον 6ο αιώνα, τον 8ο αιώνα, τον 10ο αιώνα, για να δούμε πόση μεγάλη αξία έχουν αυτά που γράψαν αυτοί οι Άγιοι, πρέπει να μεταφερόμαστε στην εποχή τους και πρέπει να πάμε να βλέπουμε εκεί ποια ήταν η περιραίουσα ατμόσφαιρα, ποια ήταν η κατάσταση και στα θεολογικά και στα κοινωνικά πράγματα, και τότε να δούμε, τότε λαμβάνει αξία μεγάλη αυτό που έγραψε ο Άγιος. Ποια ήταν τα ερεθίσματα που τον οδήγησαν να συγγράψει τα κείμενά του? Η αλήθεια είναι ότι και τα πάθη και οι αρετές είναι ίδια, παιδιά, σε όλες τις εποχές, από τον Αδάμ μέχρι και σήμερα. Από τον Αδάμ μέχρι και σήμερα ο εγωισμός εκείνου συνεχίζει να υπάρχει ως εγωισμός και στην εποχή μας. Τα πάθη εκείνης εποχής και στο διάβα των αιώνων είναι ίδια. Βέβαια τώρα δεν προχωράμε με κάρα ούτε με άλογα. Προχωρούμε με αυτοκίνητα που έχουν άλογα βέβαια μέσα, αλλά ενώ ο τεχνολογικός πολιτισμός είναι τόσο, έχει αυξηθεί τόσο πολύ, στην ουσία ο άνθρωπος παραμένει ο ίδιος. Τα θέλω του και αυτό που σας είπα με μία λέξη, τα πάθη του παραμένουν ίδια. Και άρα πρέπει και εμείς να δούμε πώς θεραπεύονται αυτά τα πάθη. Και οι Άγιοι μας δίνουν τους τρόπους. Γι' αυτό μελετάμε τους βίους τους. Για να δούμε πώς εκείνοι θεραπεύτηκαν. Γιατί μην νομίζετε ότι αυτοί γεννήθηκαν Άγιοι. Πολλοί από αυτούς είχαν και ένα βίο πάρα πολύ άστατο και αμαρτωλό βίο. Είχαμε δει έναν βίο τέτοιον σε προηγούμενη συνάντησή μας. Είχαν ένα άστατο βίο, όμως προσπάθησαν, συνέργησαν με το Θεό και είχαν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Την αγιότητά τους. Έγιναν Άγιοι. Είναι λοιπόν μεγάλο γεγονός στον Άγιο αυτό που θα δούμε σήμερα, ότι μας παρέδωσε, ξέρουμε την διδασκαλία του, μας παρέδωσε κείμενα. Τα κείμενα αυτά, να σας κάνω πρώτα μία εισαγωγική ερώτηση, τα κείμενα αυτά λέτε που μας έδωσε μοιάζουν με τα κείμενα των προηγουμένων από αυτών πατέρων? Δηλαδή, ή έρχεται, λέτε, αυτός ο πατήρ της Εκκλησίας, ο Άγιος της Εκκλησίας, και δίνει μια καινούργια διδασκαλία? Τι νομίζετε ότι συμβαίνει? Μπορεί να έχει στοιχεία. Μπορεί να έχει στοιχεία. Με το προσωπικό του κομμάτι. Κομμάτι. Ακριβώς. Αυτό που είπες, Γεωργία, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Άγιος παραλαμβάνει από τους προηγούμενους Αγίους
και έρχεται κάποιες φορές να προσθέσει κάτι ή να το δώσει με το δικό του προσωπικό χαρακτήρα. Αυτό που προσλαμβάνει, μπορείτε να μου πείτε ποια λέξη είναι, πώς λέγεται? Όχι, είναι όλο ένα πράγμα. Αυτό που παίρνει είναι, ας πούμε, ένα ποτήρι νερό, που είναι ένα ποτήρι γεμάτο με νερό, και αυτός το δίνει στον επόμενο και ο επόμενος στον επόμενο, και η αγωνία τους είναι να μην χυθεί τίποτα, ούτε να αλλοιωθεί τίποτα από αυτό. Ο λόγος του Κυρίου αυτός, ναι, όλο αυτό πώς λέγεται? Όλο αυτό η κληρονομιά, και μία άλλη λέξη, παράδοση. Και μάλιστα πρώτα με μία λέξη, ιερά παράδοση. Έτσι, αυτή η λέξη είναι. Είναι η ιερά παράδοση, η οποία περιλαμβάνει όλα αυτά τα βιώματα των Αγίων, που τα μεταφέρει ο ένας τον άλλον. Και έχει την ευθύνη αυτός. Ποια ευθύνη έχει, είπαμε, να μην τα αλλοιώσει. Να μην τα αλλοιώσει. Αυτό που σας έλεγα για τους θεολόγους. Εμείς είμαστε οι διάδοχοι όλων αυτών των Αποστόλων, αλλά πολλές φορές δεν προσέχουμε και μπορεί να κάνουμε αλλοίωση σε μία από τις αλήθειες. Έτσι. Υπάρχει μια κατηγορία τέτοιων πατέρων, όπως είναι και ο Άγιος Σιμεών, οι οποίοι λέγονται πατέρες και διδάσκαλοι. Αυτοί τι είναι? Αυτοί είναι σε κάθε εποχή πολύ λίγοι. Δηλαδή σε μια οικουμενική εκκλησία σε όλο τον κόσμο είναι ένας. Ένας. Σε όλο τον κόσμο είναι ένας. Ο οποίος τι κάνει? Αυτός εντόπισε το αρρωστημένο κομμάτι της κοινωνίας και της θεολογίας και λέει αυτό θέλει θεραπεία. Τον φωτίζει ο Θεός και το καταγράφει και μας το λέει. Λένε κάποιοι, γίνονται τόσα πράγματα, η εκκλησία τι κάνει? Η εκκλησία τι κάνει? Να, γίνεται το ένα το άλλο. Η εκκλησία αγρυπνεί και έχει ανθρώπους η εκκλησία που όταν τα πράγματα θα είναι δύσκολα και ακόμα πιο δύσκολα, θα εμφανίσει αυτόν τον άνθρωπο που τον ετοιμάζει κάπου και αυτός θα πει την αλήθεια, ότι έτσι θα κινηθείτε. Μην φοβάστε. Η Εκκλησία πάντοτε έχει πατέρες. Και η Εκκλησία δεν θα πάθει ποτέ τίποτα. Γιατί? Γιατί στην κεφαλή της, στο τιμόνι της, στο πιδάλιό της, η Εκκλησία δεν είναι καράβι. Παρομοιάζεται με καράβι. Είναι ένα καράβι. Ναύς και κυβωτός. Κάποιος είναι υπεύθυνος αυτό το καράβι σε μια πολύ σημαντική θέση. Πώς το λέμε? Χειρίζεται το τιμόνι ο πιδαλιούχος, ο καπετάνιος. Αυτός λοιπόν, ο ιακοστρόφος, αυτός τι κάνει? Αυτός κινεί τα νήματα. Μέσα στο καράβι αυτό υπάρχουν πάρα πολλά αξιώματα, διακονήματα, θα το λέγαμε εκκλησιαστικά. Υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις, αλλά το τιμόνι το έχει ο ίδιος. Γι' αυτό και η Εκκλησία έχει ζήσει 2018 χρόνια και θα ζήσει στον αιώνα. Γιατί ακριβώς ο Χριστός είναι στο τιμόνι. Είναι ο ίδιος ο Θεός στο τιμόνι. Αυτοί όλοι όμως, οι πατέρες, φωτίζονται από το Άγιο Πνεύμα και έρχονται και λένε αλήθειες. Στα χρόνια, ας πούμε, του αριανισμού, του Αρίου, με την αίρεση που το λέγανε αριανισμό, εμφανίζονται πατέρες. Ο Μέγας Αθανάσιος, για παράδειγμα, ο Άγιος Αθανάσιος, ο οποίος του λέει ότι ο Χριστός ήταν και Θεός, ήταν και άνθρωπος. Του απαντάει στην αίρεσή του. Έτσι. Όπως και ο Άγιος Σπυρίδωνας ήταν στην ίδια εποχή. Αργότερα έχουμε άλλες αιρέσεις. Εμφανίζεται ο Μέγας Βασίλειος, άλλοι Άγιοι, οι οποίοι απαντάνε στις αιρέσεις αυτές. Κάθε εποχή έχει τον πατέρα της. Ο Κοσμάς ο Ετωλός ήταν. Ο Κοσμάς ο Ετωλός, πατήρ της Εκκλησίας κι αυτός. Σε μια εποχή που η Εκκλησία κλειδονίζεται και πάλι, έχουμε τουρκοκρατία,
ολόκληρα χωριά γίνονται μουσουλμάνοι, αφήνουν την πίστη τους, προδίδουν την πίστη τους και γίνονται μουσουλμάνοι, και εμφανίζεται ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός και άλλοι οι οποίοι κρατάνε τον κόσμο, στηρίζουν την πίστη των ανθρώπων. Πάντοτε υπάρχει, πάντοτε υπάρχουν. Γιατί αυτοί οι τελευταίοι Άγιοι δεν είναι μεγάλη βοήθειά τους? Και ο Παΐσιος και ο Πορφύριος και ο Ιάκωβος. Πόσους ανθρώπους στηρίξανε, στηρίζουν, μα στηρίζουν. Πόσους ανθρώπους. Και όχι μόνο εν ζωή, αλλά και μετά θάνατο. Που εμφανίζονται σαν ανθρώπους και τους λέμε είμαι ο Πορφύριος. Να πας να κάνεις αυτό, σαν να είναι εν ζωή. Όλοι αυτοί έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Η Εκκλησία πάντοτε λοιπόν θα έχει τέτοιους Αγίους. Όμως εμείς σήμερα είπαμε ότι θα μιλήσουμε για έναν εξ αυτών. Και αυτός είναι ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, στηριζόμενος στη θεολογία των προηγουμένων από αυτών πατέρων, στα κείμενά του εντρυφά στο τριαδολογικό δόγμα. Ο Θεός μας είναι μία ουσία αλλά τρία πρόσωπα. Ένας Θεός αλλά ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Αναλύει αυτό το δόγμα πάρα, πάρα πολύ ωραία, και δίνοντας και εικόνες για το πώς θα προσωποποιήσουμε, πώς θα το φέρουμε λίγο στα ανθρώπινα μέτρα. Πού να καταλάβω εγώ το πώς είναι η Αγία Τριάδα? Μπορώ εγώ να καταλάβει ο καθένας από εμάς πώς είναι ο Πατήρ, πώς ο Υιός και πώς το Άγιο Πνεύμα? Όχι βέβαια, δεν μπορούμε. Μπορώ εγώ να ξέρω την ουσία? Μα εγώ είμαι, η ουσία είναι απροσπέλαστη, η ουσία του Θεού είναι άγνωστη. Αν ήξερα την ουσία του Θεού, τότε θα ήμουν εγώ Θεός. Τότε τι ξέρω από το Θεό? Τις ενέργειες του Θεού ξέρω. Θυμηθείτε, ο ήλιος και οι ενέργειες. Με τον ήλιο τον ίδιο δεν μπορώ να έχω επικοινωνία, με καίει. Αυτό δεν μπορώ, δεν τον ξέρω τι γίνεται με την ουσία του ηλίου. Τις ακτίνες του όμως τις ξέρω, γιατί με ζεσταίνουν, με θερμαίνουν, με φωτίζουν. Με θεραπεύουν, με κάνουν και βλέπω. Χωρίς αυτές δεν βλέπω. Καταλάβατε? Σας λέω ένα παράδειγμα, δεν θυμάμαι αν σας το είχα πει. Μια που το έφερε ο λόγος για το τριαδολογικό δόγμα, στο οποίο ο Άγιος Σιμεών τονίζει. Θα σας δώσω μία εικόνα, δεν θυμάμαι αν ήσασταν σε προηγούμενη συνάντηση, για να το έχετε εσείς μες στο μυαλό σας. Αν σας ρωτήσω, μπορείς να μου πεις μία εικόνα για να περιγράφει στα ανθρώπινα μέτρα τη σχέση των προσώπων της Αγίας Τριάδος? Θα μπορούσατε εσείς να μου απαντήσετε σε αυτό κάτι? Κάτι που να πείτε σε ένα μικρότερο, σε ένα νέο παιδί ή σε μια γιαγιά ή σε έναν άνθρωπο ο οποίος... Μπράβο. Το θυμάστε αυτό? Η πηγή είναι... Έχετε δει στο βουνό, υπάρχουν πηγές. Η πηγή είναι ο Πατήρ. Το αυλάκι είναι ο Υιός. Και το νερό είναι το Άγιο Πνεύμα. Τρία σε ένα. Αυτό είναι το καλύτερο παράδειγμα. Το θυμόσασταν? Η πηγή όπως φαίνεται, το αυλάκι. Γιατί είναι το αυλάκι ο Υιός? Γιατί αυτός ήρθε ανάμεσά μας. Αυτός ήρθε. Και το Άγιο Πνεύμα, το οποίο τι κάνει? Τροφοδοτεί όλο αυτό. Όλο αυτό. Ενώνει. Φοβερό. Είναι κάποια εικόνα που μπορεί να δώσουμε σε έναν άνθρωπο για να του πούμε ως εικόνα ακριβώς πως υφίστανται τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Δεν μπορεί να λείψει τίποτα από την πηγή. Αν λείψει η πηγή, έχουμε τριάδα. Αν λείψει το αυλάκι, αν λείψει το νερό. Άρα είναι τρία ομοούσια πρόσωπα, έτσι, αλλά έχουν μια διαφορετική λειτουργική, πώς να το πω. Αυτά τα λέμε ιδιώματα. Ιδιώματα τα λέμε αυτά. Το ιδίωμα του Πατρός είναι να γεννά ο Πατήρ. Ο Υιός γεννάται. Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα.
Μπορεί να σας φαίνονται λίγο θεολογικά αυτά και λίγο έξω από, από κάποια πράγματα που γνωρίζετε. Πρέπει να τα ξέρουμε όμως. Πρέπει τουλάχιστον και σε ένα θεωρητικό επίπεδο να τα ξέρουμε. Όλα αυτά βιώνονται βέβαια όσο ο άνθρωπος προχωράει, όσο προχωράει στην πνευματική του ζωή. Τα δόγματα, ας πούμε, γιατί αυτό είναι δόγμα της Εκκλησίας, τριαδολογικό δόγμα λέμε, είναι τα δόγματα της Εκκλησίας, έχουν σχέση με την καθημερινή ζωή του χριστιανού, αλλά αυτό βιώνεται ανάλογα με την καθαρότητα της καρδιάς που έχει ο καθένας. Λοιπόν, ξεκινάω με μερικά βιογραφικά για τον Άγιο Σημεών. Για ποιον αιώνα μιλάμε? Γεννήθηκε το 956 στη Γαλάτη της Παφλαγωνίας, στη Μικρά Ασία. Αυτή η Καπαδοκία πόσους ανθρώπους Αγίους έχει βγάλει. Από γονείς επιφανείς, το Βασίλειο και τη Θεοφανό που μόρφωσαν το παιδί τους μέσω, πώς τότε μορφώνονταν, μέσω του γραμματοδιδασκάλου της εποχής. Έτσι. Αυτοί οι γονείς ενδιαφέρθηκαν για το παιδί τους, για τη μόρφωσή τους, και γι' αυτό από την περιοχή που ζούσαν, από τη Γαλάτη, τον έστειναν στην Κωνσταντινούπολη, γιατί εκεί ήταν ένα το κέντρο. Και εκεί ζούσαν οι παππούδες του. Έλαβε μία μόρφωση η οποία καταρτίστηκε στην ταχυγραφία, ταχυγράφωσε, και στην καλλιγραφία, καλλιγράφος, όπως επίσης και στην γραμματική. Από την παιδική του ηλικία αυτό το παιδί διακρίνεται για την οριμότητα της σκέψης του και τη φρόνησή του. Σας λέω και για την εξωτερική του εμφάνιση. Είναι ευπαρουσίαστος ως νέος. Και γι' αυτό επιλέγεται από το παλάτι, τον αυτοκράτορα, να πάει και να αναλάβει θέση μέσα στο παλάτι. Τώρα θα προσπαθήσω να σας πω πώς ακριβώς τη θέση που λαμβάνει στο παλάτι. Είναι μια λέξη η οποία είναι σιδηρόδρομος. Προσπαθώ να κάνω, να τη συλλαβήσω.
σπαθαροκουβικουλαρίου. Γίνεται σπαθαροκουβικουλάριος. Είναι κάτι σχεδόν κοντινό με τον υπασπιστή. Εντάξει. Να θυμάστε το υπασπιστής, γιατί το άλλο δεν θα το θυμάστε. Εντάξει. Υπασπιστής και μάλιστα του Αυτοκράτορα Νικηφόρου του Φωκά. Έτσι. Μετά γίνεται μέλος και της συγκλήτου. Αποκτάει δηλαδή ακόμα ένα αξίωμα μέσα στο παλάτι. Αλλά δεν είναι αυτό που θέλει η καρδιά του. Δεν είναι αυτό που αποζητούσε ως άνθρωπος για τη ζωή του. Γι' αυτό αλλάζει ζωή. Θέλει να κάνει μια καινούργια ζωή. Και μόλις σε ηλικία 14 ετών εγκαταλείπει αυτές τις θέσεις. Δηλαδή, πότε τον προσέλαβα στο παλάτι? Πολύ, αυτό θέλω να πω. Ήταν χαρισματικός. Ήταν ένα χαρισματικό πρόσωπο. Και μπορεί να προετοιμαζόταν κιόλας, γιατί αυτό θέλει μια προετοιμασία, και ήδη οι διδάσκαλοι προετοίμαζαν για αυτά τα αξιώματα. Έτσι. Μπορεί να είναι μια σχολή ευελπίδων που λέμε, μια σχολή ευελπίδων ή η Κάρο, όπως τη λένε, σε μια πρώιμη ηλικία. Λοιπόν, δεν τον γεμίζουν χαρά όμως αυτά. Και κοιτάξτε, παιδιά, γιατί ούτε μας γεμίζουν. Λες να γίνω, να αποκτήσω κι άλλο κι άλλο κι άλλο, και όταν το αποκτάς μετά λες αυτό ήτανε. Και μετά βάζεις πάλι ένα στόχο. Είναι ωραίο να βάζεις στόχους. Είναι ωραίο να έχουν όνειρα οι άνθρωποι και τα λοιπά, αλλά μην νομίζεις ότι η θέση θα σε κάνει χαρούμενο. Αν μέσα σου δεν είσαι καλά, και στον παράδεισο πάλι δεν θα είσαι καλά. Πηγαίνει λοιπόν, τα εγκαταλείπει όλα, και πού πηγαίνει? Σε μια πασίγνωστη μονή, τη Μονή του Δίου, η οποία έχει έλκει πάρα πολλούς νέους ανθρώπους και μορφωμένους ανθρώπους, έτσι. Και εκεί πέρα, παιδιά, συναντάει τον άνθρωπο της ζωής του. Είναι ο πνευματικός του. Και τον λένε Άγιος Σιμεών, ιδιόνομα, και το επώνυμο ο Ευλαβής. Γνωρίζεται με έναν εφωτισμένο και διακριτικό άνθρωπο, υψηλά πνευματικά άνθρωπο, τον Άγιο Σιμεών τον Ευλαβή, ο οποίος αναλαμβάνει την πνευματική καθοδήγηση αυτού του νέου, ο οποίος του ζητά να γίνει μοναχός. Σε ποια ηλικία είπαμε? 14. Και εσείς τι του λέτε, τι λέτε ότι του απαντάει? Όχι. Είσαι μικρός ακόμα για να κάνεις αυτό το βήμα. Θα γυρίσεις πίσω. Θα προχωρήσει η ηλικία, και αν παραμένει ο πόθος σου, τότε θα το ξαναδούμε. Έτσι ο νεαρός επιστρέφει στην οικία του πατέρα του, και εκεί επιδίδεται σε έναν πνευματικό αγώνα που περιλαμβάνει, από τη μια, ακούστε τι ωραία και ανθρώπινα πράγματα, από τη μια περιλαμβάνει τη μέρημνα κάποιας οικίας ενός αξιωματικού, μάλλον για το βιοπορισμό του. Αναλαμβάνει την φροντίδα, τότε έτσι ήταν, σπίτια ολόκληρα τα οποία είχαν κήπους, τα είχαν διάφορες. Αλλά τη νύχτα, την μελέτη κατά τη διάρκεια της νύχτας θεολογικών πραγματιών, όπως του Μάρκου του μοναχού και του άλλου πατέρα του διαδόχου Φωτικής, τα οποία του έδωσε ο πνευματικός του πατέρας. Ένα παράπονο τώρα προς εσάς: δεν διαβάζετε, σε όλους σας το λέω. Τώρα δεν μιλάει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, τώρα μιλάμε εμείς. Δεν διαβάζετε, το βλέπετε εδώ. Δεν το λέω εγώ. Του έδωσε ο πνευματικός του ποια βιβλία θα διαβάσει. Και εδώ θέλει μια προσοχή. Γιατί διαβάζετε μέσα από το διαδίκτυο, και αυτά που διαβάζετε από το διαδίκτυο είναι μπερδεμένα. Μέχρι και για τον Γέροντα Παΐσιο και τους άλλους
διαβάζετε πράγματα τα οποία δεν έχει πει ο γέροντας και παραπληροφορείστε και τα μεταδίδετε και λάθος μετά σε άλλους. Το καταλάβατε τι λέω? Ειδικά στην αρχή, μέχρι να αποκτήσεις μια δικιά σου πείρα, είναι πολύ σημαντικό τα βιβλία που διαβάζεις να σου τα έχει δώσει ο πνευματικός σου, πράγματι. Θα σου πει τώρα διαβάζουμε αυτό, εκείνος ξέρει, μετά από λίγο θα σου δώσει κάτι άλλο που είναι ίσως και πιο δύσκολο αλλά και πιο σημαντικό. Και σιγά σιγά θα σε κάνει να σε στηρίξει θεολογικά και πνευματικά κατ' επέκταση. Εδώ πέρα λοιπόν τι κάνει ο Άγιος μέχρι τι του έχει πει να διαβάζει, και διαβάζει το βράδυ θεολογικές μελέτες, όχι μυθιστορήματα, και επίσης να εξυπηρετεί την οικία εδώ ενός αξιωματούχου, αυτά τα δύο. Παρένθεση. Και το διάβασμα θεωρείται προσευχή. Και πόσο μάλλον το διάβασμα της Αγίας Γραφής, Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Όταν το κάνεις αυτό, όταν διαβάζεις το βράδυ, αυτό θεωρείται μια προσευχή. Γιατί εκείνη την ώρα εσύ μιλάς στο Θεό και εκείνος σου απαντάει μέσα από το κείμενο. Έτσι. Πολλές φορές γίνεται αυτό. Τότε, έχουν περάσει κάπως τα χρόνια, είναι 20 ετών πλέον ο Άγιος, και μια νύχτα την ώρα που προσεύχεται γεμίζει το δωμάτιό του φως. Αλλά αυτό το φως δεν ήταν το φως το κτιστό, αυτό εδώ το φως που φτιάχνουν οι άνθρωποι από τη ΔΕΗ που λέμε, αλλά πώς το λένε αυτό ο φως? Άκτιστο φως. Μπράβο, άκτιστο φως. Και μέσα στη μορφή που είδε, σε αυτό το φως που μπήκε μέσα στο δωμάτιό του, είδε τη μορφή του πνευματικού του. Και ένιωθε μοναδικά όταν το έζησε αυτό. Ένιωθε δάκρυα και θεία γλυκύτητα. Αυτά τα δύο. Προσέξτε τα δύο πράγματα. Ένιωσε δάκρυα. Δάκρυα. Τι δάκρυα είναι αυτά τώρα? Δεν ξέρω τι είναι. Δεν σας λέω χαράς και τα λοιπά. Εύχομαι να τα ζήσετε για να μου πείτε τι δάκρυα είναι. Δάκρυα όμως και θεία γλυκύτητα. Ένιωσε όμορφα μέσα του. Ζούσε για πρώτη φορά αυτή τη θεία εμπειρία. Έτρεξε να το πει στο πνευματικό του και να του ζητήσει πάλι να του δώσει ευλογία να μονάσει. Έτρεξε να το πει στο πνευματικό του. Δεν θεώρησε ότι σίγουρα είναι κάτι θεϊκό αυτό. Λένε μερικές, είδα την Παναγία, είδα τον Άγγελο, είδα το αυτό και το διαφημίζουν. Μερικές γυναίκες, ειδικά οι γυναίκες, το κάνουν αυτό. Δηλαδή, είδα αυτό, είδα τον Άγγελο μου, είδα. Μη βάζεις τόσο σημασία σε αυτά που είδες. Πήγε να το πει στον ιερέα, ο οποίος παρακολουθεί τη ζωή σου, την πνευματική, να του πει είναι αυτό Θεό κτλ. Θυμηθείτε το περιστατικό με τον Όσιο Παΐσιο. Χτυπάει η πόρτα στο Άγιον Όρος. Στο Άγιον Όρος χτυπάει η πόρτα. Και χτυπάει η πόρτα. Και ακούγεται μια γυναικεία φωνή. Γέροντα. Απαντάει ο Όσιος Παΐσιος. Ποιος? Γέροντα, η Εφημεία είμαι. Δεν έχει γυναίκες στο Άγιον Όρος. Απαντάει. Δεν έχει γυναίκες στο Άγιον Όρος. Γέροντα, η Εφημεία είμαι. Ανοίξτε μου. Ανοίγει. Και με το που τη βλέπει λέει, πήγαινε προσκύνα το Χριστό. Προσκύνα την Παναγία. Και πήγαινε η Αγία. Πήγαινε η Αγία, έκανε υπακοή τώρα και πήγαινε. Αυτό. Και μετά, αφού προσκυνάει την Παναγία, προσκυνάει ο ίδιος. Πέφτει στα πόδια της μετά. Γιατί πράγματι ήταν η Αγία. Γιατί λένε εκεί, λένε στο Άγιον Όρος, ότι παίρνει και τη μορφή Αγίων και Αγγέλων ο διάβολος, προκειμένου να τους ρίξει στην υπερηφάνεια. Θέλει προσοχή. Και αν αυτά τα έκαναν οι Άγιοι, πόσο περισσότερο προσοχή θέλει από εμάς, που είμαστε, τι να πω τώρα, ούτε καν στον ήπιο. Έτσι, προσοχή μεγάλη αυτό. Έτρεξε λοιπόν στο πνευματικό του και του ζήτησε ευλογία να μονάσει επιτέλους για δεύτερη φορά. Και τι του είπε ο πνευματικός? Όχι, δεν είσαι έτοιμος ακόμα. Δεν είσαι έτοιμος ακόμα. 6 όμως χρόνια αργότερα, δηλαδή σε ηλικία 26-27 ετών, του δίνει την ευλογία. Και τώρα του λέει, είσαι όριμος
να προχωρήσεις σε αυτό. Φρόντιζε λοιπόν, τον παρακολουθούσε όλα αυτά τα χρόνια, έβλεπε την πορεία του και τελικά, όπως σας λέω, του επιτρέπει να αφοσιωθεί. Έτρεξε, η καρδιά του χτύπησε δυνατά και πήγε στη μονή του Στουδίου, εκεί που ήξερε, αυτή τη μονή τη σπουδαία, το 983 μετά Χριστόν. Εκεί θα λάβει το όνομα Σιμεών, γιατί πριν ποιο ήταν το όνομά του? Γεώργιος. Η ζωή στην ιστορική αυτή μονή ήταν ένας παράδεισος για το Σιμεών, ο οποίος σιγά σιγά προοδεύει. Η ταπείνωση όμως που είχε, ακούστε ένα παράδειγμα και για μας, όταν ξεκινάς να παλέψεις ξεκινάει και ένας πόλεμος. Η ταπείνωσή του εγείρει φθόνο εναντίον του. Δυστυχώς οι μοναχοί τον φθόνησαν και τελικά τον έδιωξαν από τη μονή. Όμως στη μονή πριν φύγει ο Άγιος Σιμεών είχε και άλλη εμπειρία με το θείο φως, με το άκτιστο φως, η οποία αυτή η εμπειρία τι του έκανε, παιδιά? Του έδωσε δύναμη. Γιατί ο Θεός του έδινε αυτές τις εμπειρίες να βλέπει το φως? Γιατί ο Θεός μας δίνει ένα καθημερινό, ένα θαύμα στην καθημερινότητά μας? Για να πάρει μια ενίσχυση ο άνθρωπος, γιατί πολλές φορές είναι και κοπιακός, είναι κουρασμένος. Πόσα, πάτε, ήρθε το ένα πίσω από το άλλο, κουράστηκα, θέλω μία στήριξη, αλλά όχι μία στήριξη έτσι απλή, θέλω μία παρουσία του Θεού να με ενισχύσει. Λοιπόν, και λαμβάνει δεύτερη φορά τώρα, μετά από αυτά που του κάνουν εκεί οι μοναχοί, προκειμένου να τον διώξουν εν τέλει, του δίνει μία ευκαιρία πάλι ο Θεός και βλέπει αυτό το θείο φως, το οποίο του δημιουργεί αυτή τη γλυκύτητα και την ενίσχυση την ψυχική. Θα σας πω όμως, γιατί έχει αξία αυτό, πότε το λαμβάνει αυτό ακριβώς, αυτό που είδε? Μετά από κάποια δοκιμασία ταπείνωσης, αλλά και τελικά υπακοής από το πνευματικό. Κάτι του είχε πει το οποίο του φαινόταν δύσκολο ο πνευματικός του, αλλά τελικά το φέρει εις πέρας, κάνει υπακοή και ο Θεός του κάνει ένα δώρο. Ακούστε μια πνευματική αλήθεια. Πολλές φορές μπορεί να κάνεις υπακοή στο πνευματικό για κάτι το οποίο δεν σου φαίνεται και σωστό. Αν πραγματικά το κάνεις, σε σένα θα βγει θετικό. Το πρόσημο για σένα θα είναι θετικό. Δεν λέμε υπακοή τώρα σε κάτι που είναι παράλογο. Λέμε στο πνευματικό αγώνα, ας πούμε, σε κάποια πράγματα μας λέει πρόσεξε αυτό και το άλλο. Όταν το ακούς, βγαίνει αυτό σαν ευλογία στη δική σου ζωή. Όποιος το έχει πάθει καταλαβαίνει τι λέω. Ο Σιμεών λοιπόν αναγκάζεται τώρα να εγκαταβιώσει σε άλλη μονή και πηγαίνει στην μονή του Αγίου Μάμαντος. Και εκεί όμως θέλω να πω πρώτα ότι ναι, πηγαίνει στη μονή αυτή, βέβαια έχει δεχθεί και έναν πειρασμό από τους γονείς. Οι γονείς, τα παιδιά τους δεν θέλουν να γίνουν μοναχοί. Προτιμάω να γίνει ένας καλός γιατρός, ένας επιστήμονας, ένας μηχανικός, ένας δικηγόρος. Τώρα τελευταία ένας ποδοσφαιριστής, ένας τραγουδιστής, ένας αθλητής και τα λοιπά. Έτσι. Για να πάρω κι εγώ λίγη χαρά, λέει. Εννοεί να φουσκώσω κι εγώ λίγο τον εγωισμό μου. Ή να υλοποιήσω αυτό που δεν έκανα και το κάνει το παιδί μου. Ή να έχω και καμία οικονομική απολαβή εν τέλει. Λοιπόν, γιατί κι εγώ τόσα χρόνια του σπούδασα, λέει. Και τι τον κάνουν? Προσπαθούν να τον αποτρέψουν. Όταν γίνεται αυτό, όταν είναι κάτι θεϊκό, τότε θέλει πιο πολύ να γίνει ο άλλος, να αφιερωθεί.
όταν δεχτεί δηλαδή αυτό το την πίεση από τον πόλεμο, από τους γονείς, τότε πεισμώνει συσσαγωγικά και προσπαθεί πιο πολύ για αυτό που θέλει. Έτσι έγινε και με την περίπτωση του Αγίου Σημεών. Αλλά του δίνει και άλλη μία, και άλλη μία εμπειρία ο Θεός, που του απαντάει ότι σε θέλω. Ακούστε τώρα την εμπειρία, αυτή την εμπειρία που έχει. Τη διαβάζω μέσα από το κείμενο, όπως την περιγράφει ο βιογράφος του, του Αγίου Σημεών, που είναι ο Νικήτας Τιθάτος. Ακούστε, σας λέω αυτό και τελειώνω. Ο Θεός, συγγνώμη, δύο θα σας πω, αυτό και άλλο ένα. Ξαφνικά τον γέμισε γλυκύτατη ευφροσύνη και αυτή επτέρωσε την ψυχή εκείνου προς δυνατότερον έρωτα Θεού. Ποια είναι η σχέση μας με τον Θεό? Τι σχέση είναι? Ερωτική είναι η σχέση μας με τον Θεό. Το Θεό δεν τον φοβάμαι. Με τον Θεό δεν έχω συναλλαγή, σχέση συναλλαγής. Με τον Θεό έχω σχέση ερωτική. Τον αγαπώ και με αγαπά. Και αυτός με τη θέρμη του πνεύματος, με συντετριμένη καρδία, προσπίπτει ενώπιον του Θεού και εξομολογούμενος εις αυτόν αναπέμπει ευχαριστία. Και τότε του γίνεται φρικτό θαύμα, καθώς ήτο περιέλαμψε φως από επάνω όμοιο με αστραπήν, το οποίο αγκαλιάζοντας το νου του και γονατισμένος έκλαιε. Πράγματι, μόλις προσέπεσε στο Θεό, αμέσως αντιλήφθη μια φωτοειδή νεφέλη να πίπτει πάνω το σόλο του το σώμα, να προκαλεί στην ψυχή του κάθε ειδονή και γλυκύτητα, να τον γεμίζει χάρη και να λεπταίνει τελείως το γεώδες πάχος του σαρκικού φρονήματος. Εγώ τα ζηλεύω αυτά. Ακούγονται πολύ υψηλά, ακούγονται μοναδικά. Τον έκανε λεπτό, τον έκανε λεπτό ψυχικά άνθρωπο. Και θα σας πω και μία άλλη εμπειρία, γιατί μετά από λίγα χρόνια ο Σημεών γίνεται ηγούμενος στο μοναστήρι αυτό που πήγε, γιατί εκεί οι μοναχοί τον αγάπησαν και κοιμήθηκε, πέθανε ο ηγούμενος, ήταν σε μεγάλη ηλικία και όλοι ψήφισαν εκείνον. Και είναι μόλις 29 ετών. Σας λέω λοιπόν τι έγινε την ώρα που έγινε η χειροτονία του. Καθένας δεν χειροτονείται. Έχουμε τον διάκονο, τον ιερέα και τον επίσκοπο. Την ώρα της χειροτονίας είναι μια προσωπική πεντηκοστή του ανθρώπου εκείνου. Νιώθει ο κάθε ένας που χειροτονείται ιερέας εκείνη την ώρα συγκλονιστικές στιγμές, μοναδικές στη ζωή του. Για να δούμε πώς ήταν η χειροτονία του Αγίου Σημεών. Ο Σημεών το γόνι, το γόνατα και την κεφαλή υποκλινόμενα είχε το μυστηρίο, ήταν γονατιστός. Αυτή είναι πολύ ωραία στάση προσευχής. Το ξέρω ότι κάποιοι πονάτε με τη μέση σας και τα πόδια σας, αλλά είναι ωραία προσευχή αυτή. Στα γόνατα η προσευχή, στα γονατιστή στην προσευχή. Βλέπει η Παναγία τα παιδιά της να είναι μπροστά της γονατισμένα, γονατιστά. Αν δεν μπορείς όμως και είσαι και κουρασμένος και είσαι στο νοσοκομείο και δεν μπορείς να σηκωθείς, και στο κρεβάτι ακόμα προσευχή, αρκεί να γίνει. Συνεχίζω για την εμπειρία του την ώρα της χειροτονίας.
το γόνι και την κεφαλήν υποκλεινόμενα είχε το μυστηρίο. Είδε και ειδού το αποκάλυψε την πανίερον αυτού την κεφαλήν, ο οποίος και λειτουργών έβλεπε τις 48 χρόνεις της αυτού ιερουργίας κατερχόμενον εν τη αναφερωμένη παρά αυτού θυσία το Θεό. Αυτός έβλεπε το φως, το θείο φως σε κάθε θεία λειτουργία. Καθώς αυτός προστίνα ως περί άλλου την όσα έλεγεν εαυτόν υποκρύβων και γέγραπτε εν της τη αυτού αποφθέγμανση. Όταν τα έγραφε μετά αυτά τις εμπειρίες ότι είδα το φως και τα λοιπά, δεν έλεγε ότι είναι για τον εαυτό του. Έλεγε έχω ακούσει ότι κάποιος έχει ζήσει αυτό, ε. Δεν το έλεγε ότι εγώ το έζησα. Ναι, της ταπείνωσής του χαρακτηριστικό. Άκουσα ότι κάποιος ιερέας είδε αυτό. Και όμως ήταν για τον εαυτό του. Ο ίδιος, αγαπητοί μου, είχε αυτή τη θεία εμπειρία. Έβλεπε το θείο φως. Και ξέρετε, παιδιά, υπάρχει σε κάθε λειτουργία το φως. Πώς το λέμε όταν τελειώνει η λειτουργία? Είδομε το φως το αληθινό. Άρα το φως υπάρχει. Τότε και δεν το βλέπω. Δεν είμαστε εμείς προετοιμασμένοι για να το δούμε το φως. Κάποια παιδιά μικρά το βλέπουν. Σας το έχω πει αυτή την εμπειρία με τα παιδιά όταν έρχονται για σαραντισμό. Τα βλέπω όταν έρχονται και τα κρατάω στην αγκαλιά. Πώς κοιτάνε τα εικονίσματα. Πώς όταν τα βάζουμε μέσα στο ιερό κοιτάνε το χώρο. Πώς κοιτάνε την Αγία Τράπεζα. Με ένα διαφορετικό τρόπο από ότι κοιτάνε τη μάνα τους, τον παππού τους, τα παιχνίδια που έχουν στο σπίτι. Σαν να χάνονται η ματιά τους. Γιατί βλέπουν αυτά που πραγματικά είναι. Αυτούς τους αφύλακες αγγέλους που έχει η Αγία Τράπεζα γύρω της. Λοιπόν, θέλει καθαρότητα για να τα δεις όλα αυτά. Δεν τελειώσαμε με τον Άγιο. Και στην επόμενη συνάντησή μας πάλι για τον Άγιο Σημεών θα σας πει. Σας άρεσαν μέχρι εδώ? Ναι. Πρέπει να πείτε ναι, έστω και αν δεν το πιστεύετε. Λοιπόν, θα σας περιμένω την επόμενη φορά να συνεχίσουμε και να μιλήσουμε για αυτό τον άγνωστο γνωστό ή γνωστό άγνωστο Άγιο της Εκκλησίας. Άγνωστοι Άγιοι της Εκκλησίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως, Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.